Κυρία Καφαντάρη, σας καλωσορίζω. Να είστε καλά, χαίρομαι που μιλάμε. Και εγώ πραγματικά πολύ. Να ξεκινήσω έτσι με ένα γενικό σχόλιο σας, την αίσθηση που έχετε αυτή την ώρα που μιλάμε, έτσι για το εκλογικό αποτέλεσμα, το τι πρόκειται να αλλάξει, αν αλλάξει σε αυτή τη χώρα. Κοιτάξτε να δείτε, ο μοναδικός τρόπος για να αλλάξει κάτι ουσιαστικό σε αυτή τη χώρα είναι να ανατραπεί κάποια στιγμή αυτό το σύστημα, δηλαδή η εξουσία των επιχειρηματικών ομίλων, και να έρθει στην εξουσία η εξουσία του λαού. Ένα λαϊκό κράτος που ο πλούτος που παράγουν οι εργαζόμενοι θα επιστρέφει σε αυτούς άμεσα και έμεσα. Υπάρχουν όλες οι υλικές δυνατότητες. Δεν είναι έτοιμος ακόμα γι' αυτό ο λαός μας. Επομένως, όποια κυβέρνηση και αν έρθει, θα ακολουθήσει ακριβώς την ίδια πολιτική. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, γιατί όποια κυβέρνηση στον καπιταλισμό είναι το πολιτικό προσωπικό της πραγματικής εξουσίας που κρύβεται από πίσω. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι έχουν τα κλειδιά της οικονομίας. Επομένως, δεν είναι δυνατόν να βγει η κυβέρνηση που να είναι απέναντι στα συμφέροντά τους. Θα μου πείτε, αποκλείεται τα συμφέροντα των ομίλων να ταυτίζονται με τα συμφέροντα των εργαζόμενων? Αποκλείεται. Γιατί αποκλείεται? Γιατί για να είναι ανταγωνιστική η επιχειρηματική όμιλη και εντός Ελλάδας αλλά και στην παγκόσμια οικονομική αρένα, προϋπόθεση είναι να ρίχνει το κόστος ώστε να ανεβάλουν το κέρδη τους όλο και περισσότερο. Αυτό σημαίνει ανταγωνισμός. Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό και γίνονται όλο και πιο λίγοι, όλο και πιο ισχυροί. Για να συμβεί λοιπόν η μείωση του κόστους, όρος, προϋπόθεση είναι να διαλύονται όλο και περισσότερο τα δικαιώματα των εργαζόμενων. Να πέφτουν οι μισθοί, να διαλύεται το κοινωνικό κράτος, τα κοινωνικά δικαιώματα, να δουλεύουν από το πρωί στο βράδυ χωρίς ρεπό οι εργαζόμενοι, υποπληρωμένοι, να μην παίρνουν συντάξεις, η σύνταξη να γίνει τα ατομική υπόθεση του καθενός, αν έχει να δίνει σε ιδιωτική εταιρεία ή όχι. Αυτά τα έχουν ψηφίσει όλοι και αυτά είναι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, δεν πρέπει οι εργαζόμενοι να παγιδεύονται σε ποια κυβέρνηση, αριστερή, δεξή ή με ποια συγκολητική ουσία μικρότερου κόμματος θα περνάνε μέτρα που θα καταστρέφουν όλο και περισσότερο τις ζωές μας. Δεν υπάρχει στον καπιταλισμό αριστερή ή δεξιά κυβέρνηση. Υπάρχει μία κυβέρνηση. Η κυβέρνηση που θα υπηρετεί τα συμφέροντα που είναι απέναντι στα δικά μας. Τι μπορούμε να κάνουμε από τη στιγμή που οι εργαζόμενοι δεν είναι ακόμα έτοιμοι να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους για να φτιάξουν ένα δικό τους κράτος, τη δική τους εξουσία. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι καταρχήν να διαμορφώσουν τις προϋποθέσεις για ένα ισχυρό κίνημα, γνωρίζοντας τον αντίπαλό τους ποιος είναι, όπως είπαμε οι όμιλοι, να οργανωθούν στα σωματεία τους που είναι πολιτικά σχολιά τα σωματεία. Εκεί αποκτάς πολιτικό κριτήριο και εμπειρία και να δυναμώσουν σε αυτές τις εκλογές όσο περισσότερο γίνεται τη φωνή του Κομμουνιστικού Κόμματος, γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να οργανώσει τον αγώνα τους, να τους βοηθήσει να συνειδητοποιήσουν και να καταλάβουν ποιος είναι ο πραγματικός τους αντίπαλος, και μέσα στη Βουλή να δίνει όσο γίνεται μεγαλύτερες μάχες, και αυτό εξαρτάται από πόσο περισσότερες έδρες θα έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα, για να ενημερώνεται, να τους αποκαλύπτει, να προσπαθεί να τους εμποδίζει. Έχει κάνει άπειρες προτάσεις νόμου που φυσικά δεν έγιναν δεκτές από κανέναν, δεν περάσανε, και να δίνει στον κόσμο την ενημέρωση που χρειάζεται ώστε η οργάνωση του αγώνα του να στοχεύει σωστά και να αντιλαμβάνεται ότι παραγωγός του πλούτου είναι οι εργαζόμενοι, αυτό που λένε όλοι οι παραγωγικές δυνάμεις και εννοούν τους επιχειρηματίες τους μεγάλους. Είναι η ανάποδη αλήθεια, δηλαδή ένα μεγάλο ψέμα. Παραγωγικές δυνάμεις είναι οι εργαζόμενοι. Σκεφτείτε τώρα με τον τουρισμό. Ένα ξενοδοχείο μπορεί να δουλέψει χωρίς τους ξενοδοχείου υπαλλήλους? Φυσικά όχι. Μπορεί να δουλέψει χωρίς το μεγαλομέτοχο, ο οποίος ούτε καν ξέρει πολλές φορές που βρίσκεται το ξενοδοχείο του? Φυσικά. Τα τεράστια κέρδη που βγαίνουν όμως πηγαίνουν στην τσέπη αυτού, όχι στους εργαζόμενους.
Και είδαμε να γίνεται, κυρία Καφαντάρη, και πολλής λόγος όλο αυτό τον καιρό, με αφορμή δηλώσεις βεβαίως, τόσο του κυρίου Τσίπρα όσο και του κυρίου Μητσοτάκη. Είδαμε να έρχεται ξαφνικά στο φως το θέμα της επταήμερης εργασίας. Ακούσαμε πάρα πολλά. Μα είναι ψηφισμένα. Είναι ψηφισμένα και από όλους. Δωδεκαήμερη συνεχής εργασία, όχι εφταήμερη. Και μάλιστα το ρεπό μπαίνει σε συζήτηση μετά τις 12 μέρες, γιατί μπορεί να είναι και ακόμα περισσότερες. Τι να σας πω τώρα, όλοι έχουν ψηφίσει από κοινού μέσα στη Βουλή, οι δίθεν πολιτικοί αντίπαλοι, που το μόνο που πραγματικά τους χωρίζει, πέρα από λεπτομέρειες, αυτό που πραγματικά τους χωρίζει είναι ποιοι θα έχουν την αρχηγία και την καρέκλα και περισσότερα προσωπικά ωφέλη των κομμάτων τους. Δεν έχει να κάνει με άλλη πολιτική αντίληψη. Σας είπα, ή υποστηρίζεις τα συμφέροντα των ομίλων για να είναι ανταγωνιστικοί οι όμιλοι της χώρας απέναντι στα άλλα καπιταλιστικά κράτη, ή δεν γίνεσαι κυβέρνηση, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνεις κυβέρνηση. Και βλέπετε ότι βγαίνει το κοινάλι. Λέει, εγώ θα είμαι συγκολητική ουσία, θα σταθεροποιώ την κυβέρνηση. Βγαίνει ο δίθεν αριστερός Βαρουφάκης, που ήταν στην ομάδα που δημιούργησε το δεύτερο μνημόνιο και έβαλε, έστωσε το χαλί για το τρίτο. Ήταν αυτός που, κοροϊδεύοντας τον κόσμο, ονόμασε σε μια μέρα, μετονόμασε την Τρόικα σε θεσμός για να ακούγεται καλύτερα στα αυτιά του κόσμου, και τα μνημόνια σε δανειακές συμβάσεις. Είναι σαν την ενεργό γύρανση, που λένε ενεργός γύρανσης, και φαντάζεσαι έναν ηλικιωμένο ογδοντάρι να κάνει τζόκινγκ σε πράσινο, σε ένα πάρκο, ας πούμε. Και αυτό που στην πραγματικότητα λένε είναι δουλειά μέχρι να πεθάνεις, αγόρι μου, γιατί δεν θα παίρνεις σύνταξη, θα παίρνεις επίδομα. Δουλεύουν τον κόσμο. Γι' αυτό λέμε εμείς, δεν πρέπει να την πατήσει ο κόσμος, οι εργαζόμενοι, οι αυταπασχολούμενοι, που τους διαλύει και αυτούς το συμφέρον των ομίλων. Οι αγρότες, οι μικρομεσαίοι αγρότες, οι γυναίκες που έχουν διαλυθεί οι ζωές τους, διότι φροντίζουν τους ηλικιωμένους οι ίδιες, χωρίς παιδικούς σταθμούς, τα παιδιά στο σπίτι. Χιλιάδες παιδιά στα σπίτια θα μείνουν πάλι φέτος, και δεν θα μπορούν αυτές οι γυναίκες να έχουν τα παιδιά τους και να κοινωνικοποιούνται τα παιδιά. Πέρα από το ότι φαίνονται εγκλωβισμένα στο σπίτι και οι μάνες και τα παιδιά, δεν θα κοινωνικοποιούνται και τα παιδιά. Δηλαδή μιλάμε για το τι έρχεται και το τι θα ζούμε από εδώ και πέρα, όλο και μεγαλύτερο σε φιάλτης. Γιατί λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα χρόνια τώρα, μην περιμένετε όποιες κατακτήσεις στον καπιταλισμό που οφείλουμε να δίνουμε μάχη για να τις έχουμε, να τους εμποδίζουμε, να δίνουμε μάχη, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να στοχεύουμε πολύ πιο μακριά, ακόμα και για να έχουν αυτοί οι αγώνες για το τώρα κάποια αξία και κάποια κέρδη. Μόνο στόχος πρέπει να είναι ότι η δική μας εξουσία πραγματικά θα μας απελευθερώσει και θα απελευθερώσει τις παραγωγικές δυνάμεις, ώστε ο πλούτος που παράγεται να αυξάνεται και με κεντρικό σχεδιασμό να διανέμεται για την κάλυψη των δικών μας των σύγχρονων αναγκών. Τώρα δεν μπορούν οι άνθρωποι να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. Λένε μεσαία τάξη και εννοούν το λίγο πάνω από τη φτώχεια. Σήμερα η παραγωγή είναι τεράστια. Η φτώχεια ασφαλώς είναι ένα φαινόμενο που επί 10 χρόνια έχει χτυπήσει πάρα πολύ την ελληνική κοινωνία. Είδαμε πρωτοφανείς καταστάσεις, και δεν είναι λαϊκισμός αυτό, κυρία Καφαντάρη, γιατί είδαμε στην πραγματικότητα ανθρώπους να μην αντέχουν αυτή την οικονομική εξαθλίωση. Είχαμε αφανίσει και μια σχεδόν ολόκληρη κομμόπολη από τις αυτοκτονίες ανθρώπων που δεν άντεξαν. Έτσι είναι. Αυτό που κάποιοι τους επέβαλαν στη ζωή τους, ενώ οι ίδιοι ήταν εντάξει μια ζωή, ήταν νοικοκύριδες, ήταν τυπικοί προς το κράτος. Είναι τρέλα δηλαδή, αν το σκεφτεί κανείς, όλο αυτό που έχει συμβεί σε αυτή τη χώρα. Και αυτές οι εικόνες των ηλικιωμένων να ψάχνουν στις λαϊκές, να μαζεύουν από το δρόμο και από τα σκουπίδια. Είναι εικόνες που πραγματικά δεν μπορεί κανείς να τις χαρακτηρίσει για μια ευρωπαϊκή χώρα το 2019. Βεβαίως έτσι είναι, αλλά πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι η ένωση των ομίλων, των επιχειρηματικών ομίλων της κάθε χώρας, έτσι, και επιτίθεται σε όλους τους λαούς, έχει φέρει όλους τους λαούς στην ίδια κατάσταση.
Απλώς είναι άλλο να πέφτεις από το 10 και άλλο να πέφτεις από το 5. Αλλά η τάση είναι η διάλυση όλων των δικαιωμάτων όλων των λαών. Γιατί αυτό απαιτεί ο ανταγωνισμός. Η συνθήκη του Μάστριχτ που υπογράφηκε το 92 και άρχισε να εφαρμόζεται από το 93, τα περιγράφει όλα τα μέτρα. Δεν έχουν να κάνουν μόνο με την κρίση. Η κρίση τα επιτάχυνε. Η οικονομική κρίση που είναι πάλι δικιά τους. Η υπερσυσσόρευση κεφαλαίων και προϊόντων είναι από την εποχή της ανάπτυξης που ξεσπάσε η κρίση καπιταλιστική. Το θέμα, ξέρετε, εμείς πληρώνουμε και την ανάπτυξή τους και την κρίση τους. Λένε ότι θα έρθει η ανάπτυξη και θα είμαστε όλοι καλύτερα. Όποιος ακούει ότι έρχεται η ανάπτυξη, πρέπει να τρέχει στο σωματείο του, να γίνεται μέλος και να προετοιμάζεται για μεγάλες μάχες. Γιατί η ανάπτυξη που εννοούν εκείνοι είναι η πανάπτυξη για μας. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που υπάρχουν στη χώρα. Γι' αυτό λοιπόν εσείς λέτε, να θυμίσουμε καταρχήν ότι είστε υποψήφια βουλευτή στο δυτικό τομέα, κυρία Καφαντάρη. Στο δυτικό τομέα Αθήνας. Λέτε λοιπόν ότι είναι απαραίτητη, όχι απλώς χρήσιμη, η ψήφος στο Κομμουνιστικό Κόμμα, προκειμένου οι εργαζόμενοι να μπορέσουν να κατακτήσουν κάποια στιγμή αυτό που δικαιούνται. Θα δούμε τώρα τι θα μας ξημερώσει, κυρία Καφαντάρη, τη Δευτέρα, και εδώ θα είμαστε πάλι να τα λέμε. Για να δούμε. Απλώς να σκεφτούν ότι όποιο άλλο κόμμα και ό,τι συνδυασμό κομμάτων έρθει στην κυβέρνηση, θα έχουν να αντιμετωπίσουν την ίδια επίθεση στα δικαιώματα. Μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αναδεικνύει τα προβλήματα και στέκεται απέναντι σε όλους τους. Άρα όσο πιο ισχυρό είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα, τόσο θα δυναμώνει η αντίσταση και η φωνή του λαού μας απέναντι σε όλα αυτά που έρχονται. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή στον 943. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια πάρα πολύ. Και καλή επιτυχία, κυρία Καφαντάρη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εσείς καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.